Κύριε Υπουργέ, δεν μπήκε θέμα ανισότιμης παροχής υπηρεσιών μέσα στα νοσοκομεία. Προσωπικά δεν έχω τέτοια παραδείγματα και δεν θα ήθελα να το πω. Μπαίνει άλλο ζήτημα. Οι συνθήκες ζωής, δουλειάς, διατροφής, το βιωτικό επίπεδο και η επίδρασή του πριν φτάσει στο νοσοκομείο. Αυτό το ζήτημα μπήκε. Δεν μπήκε το ζήτημα ταξικών διαφορών μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο. Καθαρά πράγματα. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Επιδημιολογική επιτήρηση υπάρχει και μελέτη. Από το 2016 ακουγόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τσακωνόταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα για τους ιούς, αν είναι των πτηνών, αν είναι ζώη. Προϋπήρχε να πω, πώς να πω, υποψία, καχυποψία ότι έρχεται πανδημία. Τι σημαίνει λοιπόν ένα κοινωνικά ίσο για όλους σύστημα υγείας. Έχει το στοιχείο της πρόληψης. Άρα, όλα αυτά τα πράγματα έχουν σημασία. Δεν έβαλα αυτό που είπατε. Ούτε το κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, κάνει διακρίσεις μέσα στους νοσοκομιακούς γιατρούς ή μέσα στο νοσηλευτικό προσωπικό, με βάση είτε τι ψηφίζουν, είτε τι πιστεύουν, ή τι κάνουν. Όλοι υπέφεραν και υποφέρουν ακόμα από τις συνθήκες ζωής στα νοσοκομεία.